Σε ξεκαθάρισμα προσωπικών λογαριασμών, φαίνεται να οδηγούν τα πρώτα στοιχεία της αστυνομίας σχετικά με το πολύ σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στην Κοζάνη μεταξύ ενός 19χρονου και ενός 17χρονου. Οι δύο νεαροί συνεπλάκησαν κοντά στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης, με τον 17χρονο να δέχεται τρεις μαχαιριές από τον έτερο εμπλεκόμενο στο περιστατικό και να σώζεται κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή από τους άνδρες της ομάδας Δίας, οι οποίοι έσπευσαν στο περιστατικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 17χρονος ήταν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση και χρειάστηκαν ενέργειες των αστυνομικών ώστε να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του, μέχρι να τον παραλάβει το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και να τον μεταφέρει στο Μαμάτσιο νοσοκομείο, όπου και χειρουργήθηκε. Λίγες ώρες αργότερα, στο Μαμάτσιο νοσοκομείο, βρέθηκε και ο 19χρονος, ο οποίος φέρεται να έχει δεχθεί δύο μαχαιριές και επίσης νοσηλεύεται φρουρούμενος, όπως και ο 17χρονος. Οι δύο νεαροί δεν μιλάνε προς ώρα στους αστυνομικούς, οι οποίοι εξετάζουν την πρωτοφανή αυτή για την περιοχή υπόθεση, με τον έναν από τους δύο πάντως να έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές. Στην Κοζάνη, τις τελευταίες ημέρες, υπήρξαν συμπλοκές νεαρών στο κέντρο της πόλης, με την αστυνομία να θεωρεί πως τα περιστατικά πιθανόν συνδέονται.